εσεί δεν είστε υποχρεωμένοι, διότι είστε, είστε συνταξιούχο. Ένα λεπτό. Ωραίο, το ακούω. Ναι. Ο συνταξιούχο. Έτσι, μπράβο. Αυτό το επόμενο βήμα. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα, πρέπει να πούμε ποιο τη χώρα μα θα κερδίσει σωστή δουλειά, σωστημένη δουλειά από μέρου. Αυτό που είπα είναι το κύριο. Εσύ το γενικό θεωρείτε. Γνώση. Να ξεκινήσω ότι εμείς εμπιστευόμαστε τον επιμελητηριακό κόσμο, τα επιμελητήρια της χώρας μας και τις διοικήσεις τους και σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τα επιμελητήρια Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, προχωρήσαμε σε μια διάταξη που περιλαμβάνει την ίδρυση των αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια της χώρας μας, προαιρετικά φυσικά, εφόσον διαπιστώσουν την ανάγκη οι διοικήσεις. Κάτι το οποίο, όπως διαπίστωσα από την ανοιχτή συζήτηση που είχαμε, είτε από τους ευρισκόμενους εδώ πρόεδρους επιμελητηρίων από αρκετά σημεία της χώρας, είτε από αυτούς που συμμετείχαν μέσω Zoom, ότι ναι, είναι θετική. Είναι λοιπόν μια ευχάριστη μέρα, μένει να επιβεβαιωθεί και από τη Γενική Συνέλευση, την οποία θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, διότι πραγματικά δημιουργείται ένας άλλος αέρας, πλέον πιο επιχειρηματικός, στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας. Συνάμα όμως, διατυπώσαμε και καταθέσαμε και την ανάγκη λειτουργίας ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες Μητρώου Αγροτών, το οποίο θα ανήκει στο Υπουργείο και προτείναμε να γίνει με τη συνεπικουρία, με την διαχειριστική ευθύνη των επιμελητηρίων, έτσι ώστε να υπάρχει μια όσμωση των αγροτών, χτινοτρόφων, αλιέων και μελισσοπαραγών της χώρας μας με τον επιχειρηματικό κόσμο σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό. Αυτό είναι κάτι που επίσης αγκαλιάστηκε αφού δόθηκαν αρκετές εξηγήσεις. Χαίρομαι διότι πλέον υπάρχει ένας άλλος αέρας, μια άλλη αντίληψη και ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι πλέον ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας μπορεί να είναι πιο αισιόδοξος, διότι αλλάζουμε σελίδα. Μπαίνουμε σε ένα άλλο κλίμα, σε μια άλλη φιλοσοφία και με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και των επιμελητηριακών που διοικούν τα επιμελητήρια στη χώρα μας, θα καταφέρουμε να κάνουμε πολλά και χρήσιμα. Σε αυτή τη συζήτηση έχουν ρόλο οι διεπαγγελματίες οργανώσεις, φυσικά οι ΕΘΕΑΣ, φυσικά οι ομάδες παραγωγών και φυσικά οι συνεταιρισμοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως το κάνουμε πάντοτε, για να γίνει κατανοητό το όφελος και τι ανοίγεται στους ορίζοντές μας το επόμενο διάστημα.